Λοιπόν, θέλω να κάνω αυτό το βίντεο. Θέλω να κάνω αυτό το βίντεο για να πω μερικά πράγματα για πώς έμαθα ελληνικά. Παρόλο που τα ελληνικά δεν είναι σε επίπεδο μητρικής γλώσσας, το ξέρω. Αλλά εντάξει, τα έβγαλα πέρα. Είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, δυστυχώς όταν εγώ άρχισα, είχα ένα βιβλίο με γραμματική και ασκήσεις. Αν θέλεις να μάθεις μια γλώσσα σαν σχέδι γνώση για να διαβάσεις βιβλία και τα λοιπά και τα λοιπά, δουλεύει. Αν όμως νομίζεις σαν και εμένα ότι η γλώσσα είναι μια ικανότητα και είναι κατεξοχή μια κάτι που γίνεται ακούγοντας και μιλώντας και ακούγοντας, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Οι γλώσσες μαθαίνονται ακούγοντας άλλα πρόσωπα σε συμφραζόμενα. Τα πρώτα συμφραζόμενα είναι τα αντικείμενα, όπως τα μωρά που μαθαίνουν την μητρική τους γλώσσα. Κάποιος μπορεί να αντιλέει, να πει, εντάξει, αλλά εμείς είμαστε ενήλικοι. Δεν έχουμε την ίδια ακριβώς ευκολία και δεν εκτιθόμαστε όπως τα μωρά στη γλώσσα. Ναι, αυτό εξαρτάται και από σένα. Δηλαδή, θα έπρεπε όσο δυνατόν η προσέγγιση να είναι παρόμοια με την φυσική προσέγγιση. Υπάρχουν μερικές διαφορές, αλλά η εμπειρία μου ως μαθητής, ας πούμε, ως κάποιος που αφομοιώνει γλώσσες, να το λέμε πιο καλά κατά την γνώμη μου, και ως δάσκαλος γλωσσών, είναι ότι πρώτα απ' όλα το απλό πράγμα που ξέρουμε έναν κανόνα δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοί να το χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε φυσικά. Τη στιγμή που πρέπει να σκέφτεσαι το κανόνα, δεν μιλάς πια. Είναι σαν υπολογιστής που είναι, ας πούμε, που πάει αργά. Δηλαδή, η γλώσσα γίνεται στο χρόνο. Μιλάμε έτσι. Αν το μυαλό σου πρέπει να δουλεύει όλα αυτά, όταν μιλάει και όταν ακούει, δεν χάνεσαι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι περισσότεροι λένε, εσείς μιλάτε γρήγορα. Όχι, οι Έλληνες δεν μιλάνε γρήγορα, οι Ιταλοί δεν μιλάνε γρήγορα, οι Τούρκοι δεν μιλάνε γρήγορα, οι Άγγλοι δεν μιλάνε γρήγορα. Εσύ καταλαβαίνεις αργά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πώς να ακολουθούμε τους άλλους όταν μιλάνε μια ξένη γλώσσα? Πρώτα απ' όλα, πρέπει να την αφομοιώνεις τόσο πολύ, ούτως ώστε δεν φαίνεται σε σένα σαν ξένη. Σου λέω κάτι, εγώ δεν μιλώ, δεν ξέρω όλα τα ελληνικά, δεν ξέρω όλες τις εκφράσεις, τις ιδιωτισμούς, τις παροιμίες. Ξέρω μερικά, ναι, εντάξει, μερικά πράγματα τα ξέρω. Αλλά όχι, λες και είμαι Έλληνας. Εντάξει. Μπορούμε να ζούμε με τις με τα μειονεκτήματα, τα κουσούρια, οτιδήποτε έχουμε σε μια γλώσσα, μια ξένη γλώσσα. Αλλά, εγώ, εντάξει, πάνε πάρα πολλά χρόνια
άρχισα τα νεολαικά το 1984, ήμουν φαντάρος και όταν μου μιλάνε γραμματική, εγώ μισώ τη γραμματική, γιατί μετά από ένα χρόνο που είχα βιβλία, όταν άκουσα, πρώτο άκουσα τα ελληνικά, γιατί δεν υπήρχε τίποτα τότε, ούτε κασέτες είχα, είναι εντελώς διαφορετική η γλώσσα. Εντάξει, μπορούσα να καταλάβω σχεδόν πάρα πολύ ότι ήταν γραμμένο, αλλά ο σκοπός μου δεν ήταν να αντιμετωπίσω τα νεοελληνικά, λες και είναι αρχαία ελληνικά, γιατί έκανα αρχαία ελληνικά και ξέρω ότι όλοι αυτοί οι γραμματικοί που κάναμε εμείς αρχαία, δεν μας επέτρεπε ούτε να καταλάβουμε μία απλή φράση χωρίς λεξικό. Άνευ λεξικού ουδέν καταλαβαίναμε. Ναι, καταλαβαίναμε, δεν είναι αρχαία. Εντάξει. Τώρα, όταν βλέπω Έλληνες που επιμένουν με αυτή την απαρχαιωμένη μέθοδο που δεν δουλεύει, όταν βλέπω Έλληνες που προσπαθούν να μιλάνε Ιταλικά και δεν προφέρουν τα διπλά, δεν προφέρουν καλά το τσι, το τζι και το σι, είναι φανερό ότι έμαθαν ελληνικά μέσω βιβλίων. Δεν δουλεύει. Όλη η καινούργια προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Φυσικά, για έναν δάσκαλο είναι πιο εύκολο να πετάξει μια γραμματική, λες, τώρα να την αποθετήσεις. Δεν δουλεύει. Εγώ μαθαίνω τουρκικά. Έχει γραμματική. Κάθε γλώσσα έχει γραμματική. Αλλά μπορείς να την αποκτήσεις ακούγοντας. Εμείς έχουμε την ικανότητα. Το μυαλό μας είναι φτιαγμένο το μυαλό, να από ό,τι ακούμε, να βγάζουμε, να συμπεράνουμε τον κανόνα. Όταν Έλληνας μιλάει ελληνικά, δεν ξέρει συνειδητά τους κανόνες. Φυσικά, θα έπρεπε να ακούμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ, οτιδήποτε, σε συμφραζόμενα που σε κάνουν να καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Εγώ, αν σου δίνω όλες τις ενδείξεις, τα παραδείγματα, το καταλαβαίνεις. Και με εικόνες. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα, φυσικά, εμείς δεν μιλάμε μια γλώσσα χωρίς να έχουμε υποσυνείδητα κανόνες. Το ζήτημα είναι, πρέπει ο μαθητής να τις αποστηθήσει ή πρέπει τους κανόνες, να τους αφομοιώσει. Εγώ είμαι υπέρ της δεύτερης επιλογής, ας πούμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, διάβασα τους κανόνες για πότε να χρησιμοποιούμε το «θέλω να διαβάζω», «θέλω να διαβάσω». Δεν δουλεύουν, γιατί ήδη οι κανόνες δεν είναι καθαροί. Και η χρήση πάει κατά των κανόνων πολλές φορές. Δηλαδή, ούτε οι κανόνες είναι σαφείς πολλές φορές. Ακούγοντας
Πάρα πολύ. Okay, εδώ χρησιμοποιεί τον αόριστο, εδώ όχι, και βγάζουμε νόημα. Άλλο πράγμα που δεν μ' αρέσει. Τα ελληνικά δεν μπορείς να τα μαθαίνεις χωρίς γραμματική. Γιατί οι άλλες γλώσσες δεν έχουν γραμματική. Τα ιταλικά έχουν. Το σύστημα των ρημάτων των ιταλικών είναι πολύπλοκο. Περισσότερο από το ελληνικό. Εγώ ως Ιταλός ποτέ δεν έμαθα κανόνες. Δηλαδή, αν θέλω να διδάσκω τα ιταλικά και να σου εξηγώ με μια φράση πότε χρησιμοποιούμε congiuntivo, condizionale, δεν το ξέρω. Παρόλα αυτά δεν κάνω λάθη. Δεν κάνω λάθη. Καμιά φορά όλοι κάνουν λάθη και οι Έλληνες. Γι' αυτό νομίζω ότι η εμπειρία μου είναι ότι οι Έλληνες που έμαθαν γλώσσες ακολουθώντας την κλασική μέθοδο δεν μιλάνε καλά. Το λέω για τα αγγλικά, το λέω για τα ιταλικά, για τις γλώσσες που ξέρω και μπορεί να κρίνω. Για τις άλλες γλώσσες δεν ξέρω. Αλλά υπάρχουν γλώσσες, δηλαδή μπορεί να. Το επαναλαμβάνω, αυτή η προσέγγιση δουλεύει όταν πρέπει να μεταφράσεις μόνο το γραπτό λόγο. Okay, εντάξει. Γιατί μιλώ ελληνικά, γιατί κάποιος μπορεί να μου πει, είναι εγώ είμαι παράδειγμα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ μιλώ και ιταλικά και αγγλικά. Εγώ μιλώ τρεις γλώσσες και μαθαίνω μια τέταρτη. Και άρχισα τα τουρκικά και να έχω αυτή την εμπειρία. Γιατί όταν έμαθα τα ελληνικά πριν πέρασαν δεκαετίες. Τώρα με τα τουρκικά βλέπω ότι χωρίς πραγματική αφομοίωση των δομών της γλώσσας, αλλά φυσικά υπάρχει γραμματική, αλλά δεν είμαι εκεί μου έρχεται αυθόρμητο αυτά που ξέρω, τα λίγα. Αρχίζουμε από τα λίγα, εντάξει. Παραδείγματος χάρη, εγώ όταν μιλώ τουρκικά, üç arkadaş. Αν μου λέει, α, στα τουρκικά, αν υπάρχει αριθμό, δεν χρησιμοποιείται το πληθυντικό. Εντάξει. Αν δεν έχω ακούσει χιλιάδες φορές έτσι, μου έρχεται αυθόρμητο ο πληθυντικός. Γιατί το έχω στα ιταλικά, το έχω στα αγγλικά, το έχω στα ελληνικά. Δεν ανάπτυξα το αίσθημα της γλώσσας. Πρέπει να αναπτύσσουμε το αίσθημα της γλώσσας. Δεν το κάνουμε αποθηθίζοντας, συγγνώμη καμιά φορά η γλώσσα μου, γιατί μιλώ γρήγορα τώρα, αποθηθίζοντας κανόνες και γραμματική. Δηλαδή, όταν μιλώ ελληνικά, καμιά φορά δεν ξέρω το γιατί, αλλά παιδάκι δεν μου έχει του παιδακιού, δεν έχω διαβάσει ποτέ αυτό τον κανόνα, αλλά ξέρω ότι δεν ακούγεται καλά. Γιατί έχω ακούσει ελληνικά πάρα πολύ. Φυσικά, η προσέγγιση που έχω από το Άσιμιλ είναι πρώτα σου δείχνω πώς δουλεύει. Μετά που έχεις αφομοιώσει όλες τις φράσεις, σου λέω εντάξει, τώρα που διαισθάνθηκες τον κανόνα, μπορώ να σου το δώσω.
αλλά στο τέλος, όχι στην αρχή. Τώρα, όταν βλέπω τις 2021 λεγόμενοι δάσκαλοι που λένε χωρίς γραμματική δεν μπορείς να μαθαίνεις ελληνικά, τι σημαίνει χωρίς γραμματική? Χωρίς να αποστηθήσεις από το γραπτό λόγο κανόνες, εκτός συμφραζομένων, όχι σε φράσεις, έτσι, δεν δουλεύει. Ίσως μερικοί Έλληνες διάβασαν λατινικά. Τα λατινικά είναι βάση των ιταλικών, των ισπανικών, πορτογαλικών, γαλλικών, ρουμανικών. Καταλαβαίνετε τέτοιες γλώσσες? Καταλαβαίνετε λατινικά? Όχι. Καθόλου. Γιατί? Γιατί δεν πήρατε τον παλμό, εμείς λέμε, τον παλμό της γλώσσας. Φυσικά, φυσικά, εγώ όταν ακούω τον εαυτό, ξέρω ότι δεν έχω την ελληνική προφορά, 100%. Τα σίγμα δεν είναι τόσο συριστικά όπως τα ελληνικά. Το ξέρω, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε ακριβώς λες και είμαστε Ιταλοί, Άγγλοι. Εγώ τουλάχιστον έχω την τύχη ότι δηλαδή ξέρω δύο γλώσσες και τις ξέρω σαν μυθικές. Δηλαδή, μιλώ Ιταλικά, parlo Italiano ovviamente, stando in Italiano, and I do speak English. That's a long story about English. But I always, listen to me, I always tell, for the most part, when somebody is Greek. I can tell. Why? Because Greek people, like Italians, have this grammar approach. Hanno questo approccio grammaticale che non li porta a parlare bene, praticamente. So, ma... Άρχισε να μιλώ αγγλικά και τώρα δεν μπορώ να σταματώ. Συγγνώμη, αλλά... τα λέω, δεν ετοίμασα τίποτα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει πώς μιλάω. Αν είχα κάτι γραμμένο, εντάξει. Τώρα, φυσικά όταν μιλάς γρήγορα, στα γρήγορα έτσι, κάνεις λάθη. Αλλά σου λέω κάτι, η εμπειρία μου και η γνώμη μου. Καλύτερα να κάνετε κάτι λαθάκια, αλλά να μιλάτε αυθόρμητα, παρά να μιλάτε και να σκεφτείτε και ο άλλος αγχώνεται. Γιατί δεν είναι φυσικό. Πρέπει να έχουμε το ρυθμό της γλώσσας, γιατί κάθε γλώσσα έχει τον ρυθμό της. Κάθε γλώσσα έχει τη μουσικότητά της. Δηλαδή, μην σου κάνει τώρα, ακούτε τη ξένη προφορά. Αλλά σου λέω ότι εμείς ακούμε μόνο ότι είναι διαφορετικό. Το άλλο 80-70% που είναι ελληνικό δεν το ακούτε, γιατί μοιάζει με τη γλώσσα σας. Εγώ όταν ακούω Έλληνες να μιλάνε Ιταλικά, καταλαβαίνω αμέσως το επίπεδό τους. Και προτιμώ κάποιον που κάνει γραμματικά λάθη, όχι πάρα πολλά και σοβαρά, αλλά μερικά λαθάκια είναι φυσικά, αλλά μιλάει με έναν ιταλικό τρόπο. Πολλοί Έλληνες μαθαίνουν πράγματα όταν μαθαίνουν Ιταλικά που είναι
εντελώς άχρηστα αν η προφορά σου είναι χάλια. Δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, κάποιος έγραψε, είναι ο πιο εύκολος δρόμος. Όχι ρε, δεν είναι ο πιο εύκολος δρόμος το να μαθαίνεις τη γλώσσα σαν μητρική, γιατί πρέπει να ακούς για ώρες. Αλλά μακροπρόθεσμα θα μιλάς καλά. Η άλλη μέθοδος είναι, σου δίνω, είσαι σαν IKEA. Σου δίνω τα κομμάτια και τότε το κάνεις. Δεν δουλεύει έτσι. Συγγνώμη αν μακρολογώ, αλλά βλέπω πραγματικά ότι κάποιος που είναι δάσκαλος δεν μπορεί να γράφει δεν μπορείς να μαθαίνεις μια γλώσσα χωρίς γραμματική. Φυσικά. Το πρόβλημα είναι πώς την ξέρεις την γραμματική. Την ξέρεις ή την χρησιμοποιείς. Δεν μπορείς να την χρησιμοποιείς αν δεν την ξέρεις. Τότε, γιατί τότε μαθαίνουμε στο σχολείο γραμματική. Γιατί δεν την ξέρουμε. Αν δεν την ξέραμε, δεν μπορούσαμε να μιλάμε. Την ξέρουμε. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι, πρέπει να μαθαίνουμε γραμματική μέσω παραδειγμάτων και ακούγοντας ή αποστηθίζοντας την γραμματική. Γεια σας.